Δρόμο, καλό σας μεσημέρι. Χαίρετε. Πολιτικές δυνάμεις αναμένουν και πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος αρκεστεί σε αυτό που μας είπε ή σκέφτεται να αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία? Κύριε Δημήτρη, θα επαναλάβω αυτό που έχει πει ο πρόεδρος. Είναι γνωστό ότι στην Κύπρο υπάρχει διάκριση εξουσιών, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, υπάρχουν θεσμικά όργανα. Είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, είναι βεβαίως και η Νομική Υπηρεσία Γενικός Εισαγγελέας. Επομένως, θα πρέπει να επιληφθούν του ζητήματος. Οι κατηγορίες αυτές που έχουν ακουστεί, αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σοβαρά. Εμείς δεν πρόκειται να σχολιάσουμε ούτε να προδικάσουμε οτιδήποτε, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί η δικαιοσύνη να λειτουργεί με τέτοιες σκιές και βεβαίως περιμένουμε από τα αρμόδια όργανα, από το Γενικό Εισαγγελέα και όλους τους υπολείπους να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Ο πρόεδρος είπε, επειδή δεν προσπαθούμε να παραβλέψουμε αυτό το θέμα, είπε ότι εάν απαιτείται, εάν χρειαστεί, θα αναλάβει και ο ίδιος οτιδήποτε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειάζεται. Πρέπει όμως πρώτα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, τι χειρισμού θα τύχουν αυτοί οι ισχυρισμοί, γιατί για ισχυρισμούς πρόκειται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Προδρόμου, βλέποντας και